Καλλιεργείται από όλα τα κόμματα ότι το Σύνταγμα είναι υπεράνων όλων, γι' αυτό είναι καλό, γιατί είναι ισότιμο για όλους. Δεν είναι όμως έτσι και δεν είναι αλήθεια. Η ανισότητα είναι σύμφυτη με το εκμεταλλευτικό σύστημα που κατοχυρώνει τη συγκέντρωση του πλούτου στους λίγους από την εκμετάλλευση των πολλών, δηλαδή ανθρώπου από άνθρωπο. Κάθε σύνταγμα λοιπόν κατοχυρώνει τα συμφέροντα, τα προνόμια, την εξουσία της κυρίαρχης τάξης εν προκειμένου της αστικής τάξης. Υπάρχουν αρκετά άρθρα που το πιστοποιούν προκλητικά και βέβαια σε κάθε αναθεώρηση του συντάγματος αυτά παραμένουν ανέγγιχτα και διονύζουν την ισχύ τους αυτούσια, σχεδόν έτσι όπως γράφτηκαν από την αρχή. Ποια αναθεωρούνται? Αυτά που πρέπει να εξυγχρονιστούν και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Γι' αυτό ο πρώτος στόχος που υπηρετούν τόσο οι προτάσεις της κυβέρνησης αλλά και της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων είναι να διασφαλιστεί η κυβερνητική πολιτική σταθερότητα και συνέχεια. Δηλαδή, να μην διαταράσετε η άσκηση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής από μια σειρά παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους μπορεί να είναι και ο λαός, το κίνημά του, ο λαϊκός παράγοντας και η πίεση που μπορεί να ασκεί και πρέπει να ασκεί προς την κυβέρνηση, προς τις κυβερνήσεις συνολικά. Αυτό επιδιώκεται με την πρόταση για αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και για μια πιθανή εκλογή του από το λαό. Συνεπώς, προωθεί και ικανοποιεί η κάθε αναθεώρηση τις νέες ανάγκες του συστήματος όπως αυτές διαμορφώνονται στην πορεία των εξελίξεων. Την παρουσιάζεται μάλιστα ως εξυγίανση και ηθικοποιείται ένα σάπιο και ξεπερασμένο σύστημα χρησιμοποιώντας βαρύγδουπες εκφράσεις λαϊκή κυριαρχία, άμεση δημοκρατία, κορυφαία θεσμική στιγμή και άλλα. Είναι το ίδιο παραμύθι που λέτε ότι καταργήθηκαν τα μνημόνια ενώ μένουν ακλόνητοι 800 περίπου μνημονιακοί νόμοι για να βασανίζουν το λαό. Η παρούσα λοιπόν αναθεώρηση δεν θίγει τις προηγούμενες αντιδραστικού χαρακτήρα αλλαγές, αλλά προχωράει περαιτέρω στη θωράκιση του αστικού πολιτικού συστήματος και την ευθυγράμμισή του με τις σημερινές ανάγκες της άρχουσας τάξης. Τα παραδείγματα πολλά και επίκαιρα, παραδείγματος χάρη σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το μακρύ χέρι της κάθε κυβέρνησης και υλοποιητής των μνημονίων, με εξαιρέσεις βέβαια τους κομμουνιστές, δημάρχους. Η πρόταση που γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ για θεσμούς, όπως αναφέρονται, άμεσης δημοκρατίας κλπ, κρύβει το αντιδραστικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια στους δήμους και περιφέρειες και με τη συμβολή της σημερινής κυβέρνησης, αφού Δήμοι και Περιφέρειες εξελίχθηκαν σε ένα φορομπηκτικό αντιλαϊκό μηχανισμό, σε ένα μηχανισμό ανταποδοτικότητας για κοινωνικές υπηρεσίες κρίσιμες για τα λαϊκά δικαιώματα, που υποβαθμίζονται όμως για να εξυπηρετήσουν επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά και σε ένα μηχανισμό αποσάθρωσης των εργασιακών σχέσεων. Ανταποδοτικά τέλη, φωτιά, χαράτσια και υποβαθμισμένες περαιτέρω υπηρεσίες. Στον Πειραιά, αυτές τις τελευταίες 10 μέρες, έχει πέσει τμήμα από τον ταβάνι σε 2 σχολεία, στην Ιωνίδιο, πρότυπο σχολείο, και στο 26ο νηπιαγωγείο της Πειραϊκής. Και από τύχη δεν χτύπησαν παιδιά. Αλλά και το προσωπικό στο Δήμο Λειψό και γι' αυτό ευκαιριακά έχουν συμβασιούχους οχταμηνίτες όπως τώρα που φεύγουν όμως τον Ιούνιο, δηλαδή μετεκλογικά. Εργασιακές σχέσεις λάστιχο για να είναι εξαρτώμενοι οι εργαζόμενοι. Βέβαια υλοποιήθηκαν αυτά από τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με τους γνωστούς νόμους, Καποδίστρια, Καλλικράτη, αλλά
και με τον Κλισθένη. Υλοποιήθηκαν τα χρόνια των μνημονίων με τα γνωστά οικονομικά παρατηρητήρια, διάφορους κόπτες, ποινές και ούτω καθεξής. Και σε μεγάλο βαθμό, οι αλλαγές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν συνταγματοποιηθεί με προηγούμενες αναθεωρήσεις. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θίγει αυτό το πλαίσιο. Η δε πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, στο επίπεδο των προβλέψεων του συντάγματος, το κάνει ακόμα χειρότερο από το σημερινό. Εμείς προτείνουμε τη συνταγματική κατοχύρωση της υποχρέωσης του κράτους, να εξασφαλίζει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους στου ΟΤΑ με χρηματοδότηση μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό και την απαγόρευση επιβολής πειθαρχικών ποινών σε βάρος των αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, απαγόρευση στον έλεγχο σκοπιμότητας των αποφάσεων από κρατικά όργανα. Η επίλυψη των όποιων διαφορών να γίνεται από τη δικαιοσύνη. Και μιλάμε συγκεκριμένα για το άρθρο 102 του Συντάγματος, που τις προτάσεις μας αυτές τις καταθέσαμε στην Ειδική Γραμματεία. Όπως καταθέσαμε πρόταση για να καταργηθεί η αντιδραστική και άθλια διάταξη του άρθρου 107, που κατοχυρώνει τα ειδικά προνόμια φοροαπαλλαγής στο εφοπλιστικό και το ξένο κεφάλαιο, ούτε δημοτικά τέλη δεν πληρώνουν. Έτσι έχετε κατοχυρώσει να είναι νόμιμη η φοροαπαλλαγή και φοροδιαφυγή που απολαμβάνουν. Αυτό είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο των σκανδάλων να πληρώνουν περισσότερους φόρους οι ναυτεργάτες από ό,τι οι εφοπλιστές. Να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο εφοπλιστές, αεροπορικές εταιρείες, μεγαλοξενοδόχοι και άλλοι και δεν δίνεται αφορολόγητο πετρέλαιο στην αγροτιά. Αυτό το σκάνδαλο δεν το ακουμπάτε. Δεν το αγγίζετε γιατί το στηρίζετε. Ο στόχος σας λοιπόν είναι να κάνετε ένα μακιγιάζ για να αναστηλώσετε το κύρος του αστικού πολιτικού συστήματος που κλονίστηκε ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης λόγω των μνημονίων, λόγω των αντιλαϊκών πολιτικών, λόγω της ασυνέπειας λόγων και έργων. Όμως, ό,τι μακιγιάζ και να κάνετε, η ασκήμια του δεν κρύβεται, αλλά και η αναγκαιότητα της ανατροπής του.